Τσίπρας, ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Πολύ Πασόκ μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, πολύ παλιό Πασόκ μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Πώς το βλέπεις? Όλος ο κόσμος, οι ψηφοφόροι του Πασόκ, ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ. Πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας. Ναι. Πώς φαίνεται? Νέο παιδί κι αυτός. Κοίταξε να δεις. Καταρχήν, κανείς όταν είναι, αγαπάει την Ελλάδα, οφείλει να δώσει τις ευχές του και τα συγχαρητήριά του στην καινούργια κυβέρνηση. Γιατί αλλιώς δεν είναι καλός Έλληνας. Ο καλός Έλληνας θα θέλει η καινούργια του κυβέρνηση να πάει καλά στα οικονομικά και να πετύχει. Μάλιστα. Δεν μπορείς να την κρίνεις τώρα. Την κρίνεις από τις πράξεις της και από τα έργα της. Μόνο ευχές μπορείς να δώσεις, τίποτε άλλο. Πολλοί λένε ότι ο Αλέξης Τσίπρας μοιάζει, φέρνει λίγο στον Ανδρέα Παπανδρέου. Τι έχεις να πεις γι' αυτό? Αυτό το ακούω συνέχεια. Πολύ. Πιστεύω ότι ο Ανδρέας είναι ένα πρότυπο. Ένα πρότυπο. Ηγέτη. Εγώ δεν πιστεύω ότι μοιάζει. Έτσι. Ναι. Αλλά είναι ένα πρότυπο τον οποίο βάζουν κάτω και μελετάνε διάφοροι πολιτικοί. Πιστεύω ότι και ο Κώστας Καραμαλής, πρώην πρωθυπουργός, πριν, και άλλοι έχουν βάλει κάτω κασέτες, DVD με ομιλίες Παπανδρέου και προσπαθούν να δουν τι ήταν αυτό το μαγικό που είχε ο Ανδρέας ερωτικό με τον κόσμο. Mm-hmm. Έχουν βάλει κάτω και έχουν μελετήσει. Εγώ πιστεύω όμως ότι ο καθένας έχει τη διαφορά του. Εντάξει, είπε λίγο κάτι με τον ήλιο, είπε εκεί, για τον ήλιο, ναι. Λίγο τη χρειά προσπαθεί. Καλά, ο Τσίπρας δεν κακό. Για τον, ναι, Αλέξη Τσίπρα τα πάντα, ναι, είπε. Για το ποτάμι είπε. Τελεία είπε. Ποτάμι είπε. Ήλιο είπε. Έχει αναφέρει όλα τα κόμματα πάνω σε λόγους του. Ενώ όχι πάνω στη ροή του λόγου της λέει τις λέξεις. Εντάξει. Αλλά εγώ πιστεύω, ναι, ότι ο Ανδρέας ήταν ένας μοναδικός και δεν επαναλαμβάνεται. Νομίζω ότι όλοι τον να τον μελετάνε, γιατί υπάρχει ένα πρότυπο το οποίο έσπασε το καλούπι αυτό.